Καλωσορίζουμε πολύ μεγάλη χαρά στη Θεσσαλονίκη τον κύριο Κώστα Καζάκο. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, γεια σας. Μια σπουδαία δουλειά και βέβαια με τη σφραγίδα σπουδαίων ανθρώπων και ένας εξ αυτών είστε εσείς. Είμαστε πολλοίς κόσμος. Βέβαια το θέαμα είναι μουσικό. Έτσι. Η καρδιά του, το κέντρο του είναι μουσικό. Αλλά είναι, έχει γίνει αθέαμα. Πολύ ωραίο, πολύ προσεγμένο, πολύ δουλεμένο, με πολύ σπουδαίους τραγουδιστές. Αυτό που έχει σημασία, γιατί πρέπει να αποδοθεί το ύφος και η ποιότητα της μουσικής του Μίκη. Να. Και αυτό που μου κάνει κατάπληξη με τις παραστάσεις που κάναμε στην Αθήνα, ότι έχει τόση ανάγκη ο κόσμος. Βομβαρδίζεται τώρα συνέχεια με... Βλακίες. Με σκουπίδια. Και ξαφνικά ακούς αυτή την υπέροχη μουσική που έχει έμπνευση. Ναι, βέβαια. Είναι, είναι ανάταση ψυχής. Και που έχει αφήσει εποχή. Γιατί ο Μίκης είναι δεμένη η ζωή του με και την ιστορία η δουλειά της του με την ιστορία μας. Να. Και είναι αυτός βέβαια που είναι, και στο εξωτερικό, αν πεις Ελλάδα, ένα βέβαια από τα πρώτα ονόματα που θα έρθουν. Από έφηβος ήταν με το τουφέκι στο χέρι. Σπουδαίος αγωνιστής. Σπουδαίος. Τι έχει περάσει. Ήταν και αδύνατος σαν λελέκι έτσι. Ναι, και, ναι. Και αγωνιστής και, ακόμη, έτσι, δεν απαραίτητε. Μέχρι το τέλος του, βέβαια, έτσι. Το μυαλό είναι... του δουλεύει, σχεδιάζει ήδη τώρα, σχεδιάζει τι θα κάνει το καλοκαίρι, ναι, τι θα κάνει το χειμώνα. Αυτό τον συντηρεί. Και είναι η ζωή του. Έχουν μπει και πολλοί ηθοποιοί, έχει και χορευτές, υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό και αυτό δημιουργεί έτσι και με τα φώτα, με όλο το... θεαματικό ένα μέρος. Το έχει κάνει ο Γιώργος ο Βάλαρης, ο οποίος έχει ειδικευθεί σε αυτού του είδους τα θέαματα και ξεσηκώνει τον κόσμο. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή πως ξανανιώνει το κοινό. Και έρχονται και νέοι, έτσι, και μαθαίνουν και οι νέοι για και την νέοι ιστορία μαθαίνουν, μας. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις ιστορία. Αλλά και οι παλιοί να θυμούνται, να μην τα ξεχνάνε. Γιατί ο Μίκης είναι... τι είπε που ήρθε στην πρεμιέρα και τα είδε. Ο Μίκης τώρα είναι βαρημένος, δεν είναι... βασανίζεται. Ήρθε όμως, το παρακολούθησε. Χάρηκε, έτσι. Χάρηκε, βέβαια, βέβαια. Χάρηκε, τέλεια. Ναι. Μετά τη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται, έχει περιοδία. Ναι, έχει, τώρα έχουν προγραμματίσει να πάνε στην Κρήτη. Ετοιμάζουν Κύπρο. Και φαίνεται ότι ανοίγονται κάτι κανάλια για το εξωτερικό. Λογικό. Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η παράσταση. Και εμένα κάτι τέτοιο. Θα την παίζουν χρόνια. Να είσαστε όλοι γεροί. Θα αλλάζει το προσωπικό. Ναι. Και θα συνεχίζει. Είναι ορόσημο. Έχουν και guest. Τους τραγουδιστές. Περνάνε πολύ ωραίες κοπέλες τραγουδίστρες, πέρασε η Νέγκα, πέρασε η Ασλανίδου, η Τσαλιγοπούλου, ο Στόκας και λένε δύο παραστάσεις ο καθένας, έτσι, και έχει μια φρεσκάδα το πράγμα όλο. Τέλειο. Αλλά είναι ο Δημητράκης, ο Μπάσης και ο Γιάννης ο Κότσιρας, οι οποίοι είναι χαρακτηριστικοί. Διαμάντια. Ναι. Σηκώνουν όλο το βάρος της δουλειάς. Ωραία. Και ο Κιμούλης, η Λίδα η Πρωτοψάλτη, είναι ένα σωρό ηθοποιοί. Ο γιος μου, η Ελισάβετ η Μουτάφη, η Μπέγη Σταθακοπούλου και άλλα νεότερα παιδιά, είναι ο κόσμος. Πολύς. Οπότε κάτι άλλο εσείς δεν ετοιμάζετε για καλοκαίρι? Να εγώ όχι. Εγώ τώρα έχω τώρα μέχρι αυτά, το τέλος της σεζόν, που παίζω Δευτέρα Τρίτη στον Πειραιά το Πόλεμος και Ειρήνη του Τολστόι. Ναι. Γι' αυτό και Δευτερότητα εγώ θα είμαι κάτω. Δευτέρα θα παίξουν εδώ, αλλά τα δικά μου είναι βιντεοσκοπημένα. Α, μάλιστα. Θα προβάλλονται.
Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας είδαμε. Και εγώ χάρηκα και καλά που ήρθα στη Θεσσαλονίκη και πέσαμε και σε κρύο, θα δούμε και χειμώνα λίγο. Και σε βαρδάρι, θα δούμε και λίγο χειμώνα, βέβαια, και έτσι, γιατί δεν έχουμε δει ακόμα. Σας ευχαριστούμε πολύ έτσι, και στο Επανειδήν. Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στη Θεσσαλονίκη τον Κωνσταντίνο Καζάκο. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε, έχουμε χρόνια να τα πούμε. Από την ανάκριση, νομίζω. Ναι. Λοιπόν, μια σπουδαία δουλειά τώρα, όμορφη πόλη. Ναι, είναι αυτό η παράσταση του Μίκη. Βέβαια δεν έχει σχέση με την παλιά όμορφη πόλη. Εμείς τώρα σε αυτό την καινούρια την Ευχαριστώ. Εκδοχή θα είναι, έχει επικεντρωθεί πιο πολύ πάνω στην ποίηση του Μίκη, η οποία δεν είχε ακουστεί ποτέ από τη σκηνή. Είχαν εκδοθεί τα ποίηματά του και αυτά, αλλά δεν έχουν ποτέ υποθεί από σκηνής. Οπότε έχουμε τα υπέροχα τραγούδια του τώρα και έχουμε και τα ποίηματά του και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να κάνουμε μια ωραία δουλειά, μια δουλειά που τη βλέπει ο θεατής και νομίζω θα τον ταξιδέψει. Και εμείς αυτό θέλουμε, να το ταξιδέψουμε. Και από πλευράς κριτικών είναι όμως όλα πολύ καλά. Δεν έχω ιδέα. Ναι, δεν έχω ιδέα καμία. Ξέρω ότι δεν υπάρχει άψογα θέση. Από κριτικές δεν ξέρω τίποτα. Ξέρω ότι πάμε πάρα πολύ καλά, ότι είμαστε, έχουμε ξεπουλήσει. Ναι. Γιατί δεν μου αρέσει να λέω sold out και τέτοια. Ναι, ναι, γενικά ναι, μου αρέσουν οι ελληνικές λέξεις. Αλλά δεν ξέρω από κριτικές, δεν έχω διαβάσει καμία κριτική, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, και στην τηλεόραση όμως δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Μία από τις σπουδαίες δουλειές της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, να πούμε, Κόκκινο Ποτάμι. Τα μηνύματα που εισπράττεις και ο κόσμος που σε βλέπει τώρα από κοντά. Είναι από αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην τηλεόραση μία στο τόσο αυτή η σειρά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εκεί. Είναι σπουδαία δουλειά. Είναι ωραίο το σενάριο, ωραίοι οι συντελεστές όλοι. Είναι ο Μανούσιος ο οποίος έχει κεντήσει τέτοια παραγωγή, δηλαδή τι να λέμε. Είναι, νομίζω είναι στα καλύτερά του ο Μανούσιος τώρα. Και είναι και το θέμα αυτό πολύ που είναι. Φοβερό, πολύ σημαντικό. Και έχει το καλό ότι θα βάλουμε κι εμείς λίγο το λιθαράκι μας να μάθει ο κόσμος να. Όχι να θυμηθεί, γιατί είναι πολλοί που εντάξει, οι περισσότεροι δεν τα ξέρουν. Οπότε να μάθει ο κόσμος τι είχε γίνει τότε. Γιατί περισσότεροι δεν έχουν ιδέα, ιδιαίτερα η νέα γενιά. Να. Και πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας. Γιατί λαός που δεν ξέρει την ιστορία του δεν έχει και μέλλον. Δεν θα πάει καλά. Να. Τα γυρίσματα σε τι φάση είναι, συνεχίζονται. Συνεχίζονται κανονικά. Θα τελειώσει φέτος ή υπάρχει περίπτωση. Όχι, φέτος. Ναι. Φέτος θα τελειώσει. Είναι ιστορία, είναι βιβλίο, δεν είναι. Ναι, ναι. Τώρα μυθοπλασία να το πιάσουμε, να το τραβήξουμε, να το ξεντώσουμε λίγο, να το βάλουμε και άλλη μια χρονιά. Δεν έχει τέτοια. Ιούνιο δηλαδή έχει προγραμματιστεί το τέλος. Νομίζω προς Πάσχα. Α, κάπου εκεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω μέχρι πού βγαίνουν τα επεισόδια, αλλά όλοι μέχρι το τέλος της σεζόν. Εκεί, αλλά και εσύ είσαι πολύ σπουδαίος στο συγκεκριμένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη. Καλωσορίζουμε τον Εμίλιο Ράφη. Μακάρι, χαρά μας να είμαστε εδώ. Και εγώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθα ξανά στη Θεσσαλονίκη. Με ένα καινούριο έργο, την όμορφη και πόλη. Σπουδαίο. Σπουδαίο έργο του σπουδαίου Μίκη Θεοδωράκη. Ξεκινάμε σήμερα, έχουμε πρεμιέρα, έχουμε το άγχος μας, περιμένουμε πώς και πώς. Και έχουν πάρει και κάποιες παραστάσεις παράταση που θα γίνουν έξτρα, γιατί ο κόσμος έχει αγαπήσει πάρα πολύ. Sold out, έτσι, και στην Αθήνα μεγάλη και στην Αθήνα, απόκριση. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και για πες μας δύο λόγια για το δικό σου ρόλο. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι σε αυτό είναι το έργο. Πολύ, ναι, είμαστε όλοι μια ομάδα που είμαστε στο χορό και ο καθένας καλείται να βγει από το χορό και να ερμηνεύσει το ρόλο, το Μίκη, κάποια ποίηματα, κάποια τραγούδια και έτσι συμμετέχουμε όλοι σε όλα. Τι διάρκεια έχει η παράσταση? Είναι 2 ώρες μαζί με το διάλειμμα, 2 και 1/4 και 20 λεπτά κάπου εκεί. Και μένετε Θεσσαλονίκη αυστηρά μέχρι Κυριακή, έτσι? Μέχρι Δευτέρα, γιατί πήραμε παράσταση. Α, μπήκε και Δευτέρα. Ναι, ναι, μπήκανε 2 τη Δευτέρα και φεύγουμε την Τρίτη. Και η συνέχεια? Η συνέχεια συνεχίζουμε, πάμε Κρήτη, τέλος Φεβρουαρίου και μετά πήραμε παράταση στο Μέγαρο Αθηνών. Κατεβαίνετε ξανά. Ναι, 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 ναι. Τέλεια. Για μία εβδομάδα θα γίνουν έξτρα παραστάσεις, οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Υπάρχει περίπτωση να το δούμε και καλοκαίρι, έτσι σε περιοδία? Κάτι έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να σας πω σίγουρα. Λοιπόν, οπότε προσκαλούμε τους Θεσσαλονικείς προς το παρόν να μην χάσουν αυτή τη σπουδαία δουλειά. Εννοείται, σας περιμένουμε. Με πολύ σημαντικούς συντελεστές. Πολύ σημαντικούς και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και όλο τον κόσμο
Και περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσουμε σε 2 ώρες. Τέλεια, καλή επιτυχία. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας και τον κύριο Σιδέρη. Καλώς ήρθατε, όμορφη πόλη. Να είστε καλά. Μια πολύ σπουδαία δουλειά, έτσι. Για μένα ορόσημο. Για να και σημείο σύγκρισης για οτιδήποτε άλλο επακολουθήσει στη ζωή μου. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαι εδώ με τόσο σπουδαίους συντελεστές. Είμαι χαρούμενος γιατί για αυτό που καλούμε να κάνω πρόκειται για μια πολύ ομαδική δουλειά που δεν ξεχωρίζει κανείς μας και όλοι δουλέψαμε με πάρα πολύ αγάπη γι' αυτό. Με τελικό μας στόχο την καλή παράσταση και όχι οτιδήποτε αρνητικό μπορεί να σκέφτει κάποιος. Απέναντίας μάλιστα και υπήρξαν όλοι και πολλοί γενναιόδοροι μαζί μας, με εμάς τους ελάχιστα νεότερους, έτσι. Πόσο καιρό ετοιμαζόταν αυτή η δουλειά? Περίπου 3 μήνες, στο μυαλό μας πολύ περισσότερο. Αλλά και αυτοί οι 3 μήνες ήταν εντατικότατοι, δηλαδή καθημερινά, πολύ ωραίες πρόβες και με πολύ χαρά. Πολύ και σχέσεις. Από τις κριτικές βέβαια είναι οι περισσότερες έτσι πάρα πολύ θετικές. Και ο ίδιος ο Μίκης Θοδωράκης που παραβρέθηκε στην πρεμιέρα. Ναι, τι καλύτερο, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γι' αυτό. Έναν μύθο τον συναντήσατε έτσι επί σκηνής, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ναι, και αυτό μας κάνει χαρούμενος γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης, εκτός από σπουδαίος μουσικοσυνθέτης, είναι και σπουδαίος συνθέτης και ο κόσμος που θα έρθει να δει την όμορφη πόλη θα ανακαλύψει και αυτό το κομμάτι του, όσοι δεν το ξέρουν. Και είμαστε χαρούμενοι γιατί εμείς μεταφέρουμε τον λόγο του Μίκη Θεοδωράκη σε όλους εσάς. Τέλεια, καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Ευχαριστώ, Αναστέκη.